τώρα το UEFA Champions League ξεκινάει. Για να δούμε τι θα γίνει. Την περνάει ανάμεσά τους. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μίτρογλου! Του έκανε τάκλιν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Υπέπεσε σε πέναλτι. Βέβαια δύσκολα θα αμφισβητήσει κανείς αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ναι, το κάρφωσε και η ομάδα του περνάει μπροστά στο σκορ. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Παρότι ο τερματοφύλακας μάντεψε σωστά, δεν κατάφερε να το πιάσει. Κρίμα γι' αυτόν. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Με την μπάλα ο Μίτρογλου. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο, ρέφερι. Εδώ κατέβασε κανονικά τα ρολά. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Μίτρογλου. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Ελιζέου. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Σάλβιο. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ζαρντέλ. Φέισα. Τη στέλνει μακριά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Φέισα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Παπασταθόπουλος θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Κατάφερε και την κράτησε. Ωραία πάσα. Από πολύ πλεονεκτική θέση. Και το χάσε. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Συρτή κάθε την παλιά. Ζαρντέλ. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Την περνάει ανάμεσά τους. Θα καταφέρει με μαεστρία, κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Παλιά ήταν πολύ δυνατή. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Πολύ καλή πάσα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Σάλβιο. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Κλέβει την μπάλα.
προχωράει μόνος του. Συρτή κάθε την παλιά. Ζαρντέλ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Μίτρογλου δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίχτων. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι offside. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίχτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Τον έστειλε αδιάβαστο. Ευκαιρία. Αυτό μπορεί να του κοστίσει ακριβά. Η απογοήτευση που βλέπουμε στο πρόσωπό του, νομίζω τα λέει όλα. Ξέρει πως έχει χάσει τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Τα πράγματα φαίνονται σκούρα για αυτούς τώρα πια. Τι να πω, πρέπει να πάνε όλοι μπροστά και ό,τι βρέξει να σκατεβάσει. Τέτοιες στιγμές οι τακτικές πάνε περίπατο. Εδώ τώρα θέλει ψυχή και πίστη. Στέλνει μακριά την μπάλα. Κινείται προς την επίθεση. Μυρίζει γκολ. Για καλό και για κακό καθαρίζει τη φάση. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ναι, είναι γκολ. Φοβερή αντίδραση. Τους κρατά ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Να και το σφύριγμα της λήξης. Δεν είναι η τέλεια αρχή, αλλά είναι ικανοποιητική, δεδομένων των ευκαιριών που έχασαν οι αντίπαλοι. Σίγουρα οι οπαδοί ελπίζουν για